Πάμε λίγο και στα της ΕΔΕΚ. Έχετε εκλογές σε μερικούς μήνες. Θα έχετε ένα υποψήφιο. Αυτό λέει δημοκρατία. Δημοκρατία. Ένα θα έχετε ή περισσότερο. Η δημοκρατία ακριβώς. Έκλεισαν οι. Έκλεισαν χθες οι υποψήφιοι. Ναι. Υπάρχουν 2 υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου, 4 υποψήφοι για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου και 4 υποψήφοι για τις 2 θέσεις των Αντιπροέδρων. Πώς το βλέπετε γενικότερα το κλίμα έτσι μέσα στην ΕΔΕΚ? Σαφώς είναι πολύ καλύτερο. Βελτιώνεται, όμως υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Και η δική μου έκκληση και προς τα στελέχη του κόμματος και προς τα μέλη και τους φίλους είναι ότι δεν θα πρέπει αυτή η εκλογική διαδικασία να οδηγήσει σε αχρίαστες αντιπαραθέσεις και κυρίως να οδηγήσει το κίνημα σε μια φάση εσωστρέφειας την ώρα που ανακάμπτει, και αυτό φάνηκε και από τις δημοτικές εκλογές, και τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας ανοιχτά μεγάλα τελικά θέματα. Τελικά ήσασταν κερδισμένοι με τις δημοτικές εκλογές εσείς, ήσασταν κερδισμένοι, δεν το φώναξατε, αλλά ήσασταν κερδισμένοι. Ναι, η ΕΔΕΚ ήταν από τους κερδισμένους των δημοτικών εκλογών. Αλλά επισκίαζε αυτό το κέρδος εκεί ήταν στην Λεμεσό. Δεν ήταν θέμα νίκης, ήταν μια αποτυχία των συνεργαζομένων Μάλιστα. κομμάτων κάτω από τις συνθήκες που υπήρχε. Τώρα, και αυτό ναι. που ήθελα να ξεκαθαρίσω και το ξεκαθάρισα και χθες με την ανακοίνωση υποψηφιότητας μου, ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να μπω σε οποιαδήποτε διαδικασία εσωκομματικής προεκλογικής εκστρατείας. Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνω μαζί με τους συνεργάτες μου και τους υπόλοιπους επικεντρωμένος στα θέματα του Κυπριακού, στα θέματα του ΓΕΣΥ, στα θέματα της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής που το κόμμα πρέπει να ασχίσει. Yeah. Οι εκλογές και η ανάδειξη πρόεδρου του κόμματος θα τελειώσει στις 7 του Μάη, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται και η ΕΔΕΚ δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτά. Τώρα, πώς τη βλέπετε την ΕΔΕΚ τις επόμενες μέρες, γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον πολιτικό το οποίο κλειδωνίζεται, είμαστε μπροστά σε αδιέξοδο όσον αφορά το πολιτικό μας θέμα, η οικονομία του τόπου δεν είναι στα καλύτερά της, ο κόσμος δεν είναι και στα καλύτερά του. Πώς βλέπετε την ΕΔΕΚ τις επόμενες μέρες? Υπάρχουν 3 σκέλη που πρέπει να αναλύσουμε, Ανδρέα. Το ένα σκέλος είναι ακριβώς οι θέσεις που το κόμμα πρέπει να διατυπώνει για τα βασικά ζητήματα. Και βλέπετε ότι δεν διστάσαμε κατά τρόπο σαφή να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας και όσον αφορά το Κυπριακό και όσον αφορά την λύση, την επιδιωκόμενη, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο. Βλέπετε ότι τα γεγονότα μας δικαιώνουν. Ο λόγος που μας δικαιώνουν δεν είναι γιατί είμαστε προφήτες. Είναι γιατί έχουμε μια πολύ σοβαρή ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το Κυπριακό και μπορούμε ακριβώς να προβλέψουμε ποιες είναι οι κινήσεις του αντιπάλου. Έχει κόστος και αυτό όμως, έτσι. Το γνωρίζω ότι έχει κόστος. Έχει κόστος. Το γνωρίζω ότι έχει κόστος. Η αλήθεια πάντα έχει κόστος. Έτσι. Κάποιος κάποτε είπε ότι κάθε φορά που λέμε την αλήθεια σε κάποιον ζητούμε συγγνώμη. Αλλά ποτέ δεν ζητήσαμε συγγνώμη για τα χιλιάδες ψέματα που λέμε. Κακός όμως, αλλά έχει κόστος. Έχει κόστος, το ξέρω. Είναι εμπλήρη συνείδηση που αναλαμβάνουμε αυτό το κόστος. Όπως και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Το δεύτερο σημαντικό θέμα αφορά την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος. Χρειάζεται η οργανωτική ανασυγκρότηση. Για να μπορεί να ανταποκριθεί. Για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Έχουμε πολλά ακόμα που πρέπει να κάνουμε. Και το τρίτο είναι η οικονομική επάρκεια την οποία το κόμμα πρέπει να αποκτήσει. Το κόμμα ήταν καταχρεωμένο. Σιγά σιγά βελτιώσαμε την οικονομική του κατάσταση. Πρέπει να πω ότι μέσα σε αυτούς τους 18 μήνες έχουμε μειώσει κατά 66% βρήκατε το χρέος χορηγούς, του κόμματος. Δηλαδή, βρήκατε χορηγούς πολλούς? Όχι, δεν έχουμε βρει χορηγούς. Δεν είστε μέσα στο σύστημα των χορηγών? Όχι, δεν είμαστε μέσα στο σύστημα. Είμαστε πεντακάθαροι όσον αφορά την οικονομική μας διαχείριση. Θα το διαπιστώσει ο Γενικός Ελεκτής που θα κάνει τον έλεγχο. Όμως η ουσία είναι ότι κάναμε μια πολύ ορθολογιστική διαχείριση των οικονομικών κατά τρόπο καθαρό και κατά τρόπο διαφανή. Λοιπόν, έχουμε κατορθώσει με έντιμο και σωστό τρόπο να αυξήσουμε τα έσοδα μέσα από τις εθελοντικές εισφορές των στελεχών και των μελών του κόμματος. Έχουμε εκλογικεύσει τις δαπάνες και τις έχουμε μειώσει και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο σιγά σιγά νοικοκυρέψετε τα οικονομικά σας. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί ένα κόμμα να ζητά να νοικοκυρευτούν τα οικονομικά του κράτους και να έχει προτάσεις, αλλά τα οικονομικά τα δικά του να μην είναι νοικοκυρεμένα και να μην είναι σωστά. Έχετε δίκιο. Εάν λοιπόν αυτά τα 3 τα πετύχουμε, τότε από εκεί και πέρα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ανακτήσουμε και την επιρροή μας στο εκλογικό σώμα και η ΕΔΕΚ έχει δυνατότητες και προπτυχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μας δώσει η Ανδρέα.